Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω εν πρώτης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος μου έδωσε την άδεια την κανονική για να βρίσκομαι εδώ στην Ιερά Μητρόπολη και την άδεια φυσικά του Αρχιεπισκόπου μου την έχω για να έρθω εδώ σήμερα κοντά σας με την ευγενική πρόσκληση του αγαπητού μας αδελφού του πατρός Λαφαρίν. Έχω ξαναέρθει εδώ στο ναό σας τις συνάξεις αυτές και ευχαριστώ πολύ που με ξανακαλέσατε έτσι να επικοινωνήσω μαζί σας. Και μάλιστα αυτή η επικοινωνία μας αδελφοί μου είναι σε μια συγκεκριμένη έτσι περίοδο πολύ φορτισμένη, διότι βρισκόμαστε ήδη σε μια προετοιμασία για να δεχτούμε την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και σήμερα θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας, γιατί εορτάζουμε όλοι μας σήμερα, όλοι εορτάζουμε, όλοι άσωτοι. Και πρέπει να αισθανόμαστε άσωτοι, γιατί αν δεν αισθανθεί κάποιος άσωτος στη ζωή του, σημαίνει ότι δεν συναισθάνεται ότι η αμαρτία την οποία έχει τον απομακρύνει από το Θεό και χρειαζόμαστε πάντα να επιστρέψουμε στον φιλάνθρωπο και φιλέσπλαχνο πατέρα μας. Νομίζω από εκεί θα ξεκινήσει αυτή η βάση της σημερινής περιπλάνησής μας, που πιστεύω να μην σας κουράσω και να μην σας ταλαιπωρήσω, αλλά έρχομαι δυναμικά να μπω αμέσως στο θέμα μου και να ξεκινήσω στην αγάπη σας να σας πω. Όταν φοιτητής ακόμη ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επισκεφθήκαμε τον Όσιο Παΐσιο, τον οποίο γνωρίσαμε στο Άγιον Όρος, και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής. Ήθελε πολύ να συμμετέχει στον πόνο του ανθρώπου. Ο πατήρ Ραφαήλ προηγουμένως είπε ότι διέρχεται μία κρίση, ο γάμος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η κρίση, είναι σε όλα τα επίπεδα ταραγμένη όλη η ζωή μας. Οικονομικά, θεσμικά, πολιτικά. Όποια πλευρά και να πιάσεις, είναι όλη προβληματική. Και λέω, όλη αυτή η προβληματολογία την οποία αντιμετωπίζουμε είναι κάτι που ήρθε και φυτεύτηκε, το ψωνίσαμε δηλαδή αυτό και το απολαμβάνουμε στη ζωή μας σήμερα, ή είναι κάτι το οποίο δημιουργήσαμε εμείς? Και μπαίνω ευθύς αμέσως να σας πω, ο γέροντας Παΐσιος μας έλεγε ότι από τα πολλά γράμματα που παίρνει κάθε μέρα και βλέπει και τόσους ανθρώπους που πηγαίναν στο κελί του, τρία πράγματα λέει βλέπω ότι οι άνθρωποι περνούν μέσα από αυτά μια μεγάλη δοκιμασία και ένα μεγάλο πόνο. Το πρώτο είναι το διαζύγιο. Αλλά θέλω, λέει, να καταλάβω τι είναι το διαζύγιο, αλλά εξαιτίας του ότι εγώ είμαι καλόγερος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν μπορώ να το βιώσω στη ζωή μου, οπότε δεν μπορώ να μπω επί της 100 στον πόνο των ανθρώπων που χωρίζουν. Γι' αυτό το θέμα θα σας ομιλήσω σήμερα. Το ναι μεν, αλλά έχει σχέση με αυτό το πρώτο θέμα. Το δεύτερο που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος είναι ότι υπάρχει πολύ ψυχασθένεια. Μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα στους ανθρώπους έχουν δημιουργηθεί δηλαδή, και αυτό είναι επίσης θέμα έρευνας μεγάλης, εάν μας δημιουργεί κάποιος το ψυχολογικό πρόβλημα ή το δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι, που μάλλον το δεύτερο θα είναι. Και λέει ο γέροντας, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το πρόβλημα σε κάποια φάση της ζωής τους, εάν δεν προσεχθεί και δεν το προσλάβεις και δεν το τακτοποιήσεις από νωρίς αυτό το θέμα, να βρεις δηλαδή τα πράγματα με τον εαυτό σωστά και υπάρχει η λύση πνευματική, τότε λέει ο άνθρωπος φτάνει σε διάφορες άλλες φάσεις, άνοιες, το Αλτσχάιμερ, βλέπετε τι γίνεται σήμερα, δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε έναν άνθρωπο με την άνοια μέσα στο σπίτι μας. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις αυτό. Δεν σηκώνεται εύκολα. Δεν έχει παρηγοριά. Δεν έχει τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα.
Και λέει ο γέροντας Παΐσιος, λέει, αυτό το δεύτερο που θα ήθελα να το βιώσω στη ζωή μου, δεν θέλω όμως, γιατί ο άνθρωπος που φτάνει στην άνοια ή στο Αλτσχάιμερ δεν μπορεί να έχει μετάνοια. Κάπου σταματάει ο άνθρωπος και δεν δουλεύει μετά το μυαλό. Οπότε λέει, θα ήθελα, Θεέ μου, να μην μου δώσεις να περάσω αυτή τη δοκιμασία, διότι θέλω να έχω μετάνοια στη ζωή μου. Και το τρίτο, εν συντομία, το τρίτο ήταν ο καρκίνος, ο πόνος της ασθένειας. Αυτό έμεινε μόνο να αποδεχθεί ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, και ο οποίος τελικά, όπως ξέρετε, του έδωσε ο Θεός αυτή την επιθυμία, την εκπλήρωση για να συμμετέχει στον πόνο του ανθρώπου. Έρχομαι λοιπόν στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και έδωσα ως τίτλο «Ναι μεν, αλλά». Εάν σε μία σχέση ανθρώπων, συζύγων, ξεκινήσει «Ναι μεν, τα πράγματα είναι έτσι, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο», από εκεί αρχίζει που λένε να υπάρχει ο καπνός, αλλά από κάτω η πυροστιά, η φωτιά να δουλεύει δυναμικά. Και αν υπάρχει η φωτιά από κάτω, οπωσδήποτε θα έχουμε, η πυρκαγιά αυτή θα κάνει μεγάλο πρόβλημα και το πρόβλημα οπωσδήποτε θα καταλήξει στο διαζύγιο. Τι κάνει η Εκκλησία μας για να προετοιμάσει ένα άτομο ξεχωριστά, αλλά και ένα ζευγάρι να μπει σε αυτό που λέμε στην κοινωνία του γάμου? Καταρχάς, η Εκκλησία μας παρέχει στον άνθρωπο τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ζει σωστά. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Κανέναν δεν δεσμεύει η Εκκλησία. Βλέπετε, ευθύς εξ αρχής, ούτε πιέζουμε κανέναν να βαπτίσουμε στην Εκκλησία μας, ούτε πιέζουμε κανέναν να τον παντρέψουμε στην Εκκλησία μας, τίποτα. Στηριζόμαστε σε αυτή την προτροπή του Κυρίου, η οποία έχει κυραποστολικό χαρακτήρα, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, όμως απαρνησά στο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με. Οπότε η Εκκλησία βάζει κάποιες βάσεις πριν ξεκινήσεις. Ποιες πρέπει να είναι αυτές οι βάσεις, ώστε αργότερα να μην οδηγηθείς εκεί που θα οδηγηθείς φυσικά εάν πας χωρίς τον Χριστό? Όποιος ξέρει να ζει σωστά, ξέρει να αγαπά, να πορεύεται κατάλληλα σε όλες τις συνθήκες της ζωής του και να ανταπεξέρχεται στις εκάστοτε δοκιμασίες της. Όταν όμως παρουσιάζονται δυσκολίες, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το έργο της καθοδηγήσεως του ανθρώπου. Προκύπτουν προβλήματα μέσα στον έγγαμο βίο. Δεν μας είπε κανείς ότι ο βίος θα είναι ο έγγαμος ανέφελος. Λέει άλλωστε και ο πολλής λαός, βαριά η καλογερική, ασήκωτος όμως ο γάμος. Το λέει η παροιμία του λαού. Ξέρετε, αυτές είναι ψευδείς μαρτυρίες και εγώ θα έλεγα, σεβαστέ μου αδελφέ, ότι είναι και θεολογικά τεκμεριωμένες όλες αυτές, όλα αυτά τα αποφθέγματα που λέει ο λαός. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προλάβουμε το διαζύγιο πριν ακόμα παντρευτούμε, για να μην φτάσουμε σε αυτό το ναι μεν αλλά. Όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις και κατ' επέκταση στο γάμο, το λάθος που κάνουν και κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι φέρνουν την Εκκλησία πρωτετελεσμένων γεγονότων. Δηλαδή, εκεί που κάθεται ο πατήρ Ραφαήλ και εξομολογεί, έρχεται ένας άνθρωπος και του λέει «Χωρίζω». Και περιμένει τι προσδοκά αυτός ο άνθρωπος που έρχεται να χωρίσει. Εδώ πρέπει να ψάξουμε την ψυχολογία του ανθρώπου που έρχεται να πλησιάσει τον πνευματικό. Τι θέλει εκείνη την ώρα? Να πατήσει το κουμπί και να λύσει το πρόβλημα? Να έρθει να δικαιολογηθεί
για να έχει ένα άλοθη ότι με στηρίζει και η Εκκλησία στην απόφαση που θα πάρω. Γιατί φτάνουμε στο τέλος? Φτάνουμε δηλαδή να έχουμε βιώσει όλη την απαξία της συμπεριφοράς μας και στο τέλος θα χρησιμοποιήσουμε τον ιερέα. Μήπως όμως αυτό δεν γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις του βίου μας? Δηλαδή αρρωσταίνουμε και δεν πάμε στον πρώτο ιατρό που είναι ο Χριστός να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και τρέχουμε παντού να βρούμε τη θεραπεία μας. Καλά κάνουμε, η ιατρική αυτό το σκοπό εκπληρεί, αλλά από Θεού άρξαστε που πάει? Γιατί έχει σχέση με αυτό που λέμε, ξεκινάμε με το Θεό τη ζωή μας. Γιατί προτετελεσμένων γεγονότων τι να κάνει εκείνη την ώρα, τι θα μαζέψει δηλαδή ένας πνευματικός, αφού είναι μπετόναρμε η απόφαση του ανθρώπου να χωρίσει? Πώς μπορεί αυτό να το αποδομήσει ο πνευματικός και να δώσει μια διαφορετική λύση σε κάτι που είναι ήδη ηλυμένο η απόφαση, είναι τετελεσμένη η απόφαση? Σκόπιμο θα ήταν όταν εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα στη σχέση να απευθυνθούν, να απευθυνθούμε εφόσον το ζούμε και το βιώνουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, ώστε να αποτρέψουμε την επέλευση αυτής της αποξένωσης. Διαφορετικά, χωρίς την καθοδήγηση και τη συμβουλή των ιερέων αλλά και τη δύναμη που παρέχει η πίστη σε κάτι ανώτερο και παντοδύναμο, δηλαδή στον Θεό, βρίσκονται μόνοι τους αβοήθητοι, επιρρεπείς σε κάθε είδους φάλματα. Και δεν γομίζω γλάφκασες Αθήνας τώρα που ήρθα εδώ στη Λάρισα. Απλώς να σας πω, εάν έχετε χρόνο και διαθέσετε και πάτε στα αστικά δικαστήρια που ασχολούνται με τα διαζύγια, θα δείτε τι γίνεται εκεί και τι λέγεται. Εσχρόνεστη και λέγει λεπτομέρειες του βίου της ζωής, απόκριφες στο φανερό, για κάθε είδους λεπτομέρεια της ζωής. Ένας εξευτελισμός υψίστου μεγέθους, γιατί βλέπεις ότι ο άνθρωπος φτάνει μακράν του Θεού, γιατί ο ίδιος αποφασίζει να μην βάλει ένα θεμέλιο στη ζωή του τον Χριστό και να μην ξεκινήσει με τον Χριστό. Βλέπετε, δεν κάνουμε πολύ ωραίους γάμους, όταν κάναμε, γιατί τώρα δεν υπάρχουν οι γάμοι έτσι όπως ήταν παλιά, είναι ελάχιστοι οι γάμοι. Συμβιώσεις όμως υπάρχουν πολλές. Να τη γνωρίσω, να τον γνωρίσω, λες πρώτα. Δηλαδή τι είναι? Παλιά πηγαίναν στις λαϊκές, στις αγορές, αυτές που γίναν οι ζωοπανηγύρις και βλέπαν το ζώο στα δόντια πόσο είναι και τα λοιπά. Μας φαίνεται ότι πρέπει να δούμε τα δόντια του άλλου και πρέπει να κρίνουμε αν αυτός θα γίνει ο άντρας μας ή θα γίνει η γυναίκα μας. Σε αυτό φταίει δηλαδή ο Θεός ή φταίει η κακή μας νοοτροπία, η οποία μας οδηγεί να μην ξεκινήσουμε από τη βάση που έβαλε ο Θεός, γιατί εμείς θα ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα. Ο Θεός μας εμποδίζει και η Εκκλησία μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, άρα αφού μας εμποδίζει θα κάνουμε εμείς αυτό που θέλουμε. Αλλά όταν κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς και έρχεται το αποτέλεσμα της δικής μας πράξης, τότε ζητούμε ένα στήριγμα απάντιο για να μας λύσει το πρόβλημα η Εκκλησία, αλλά προτετελεσμένων γεγονότων. Γι' αυτό των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και πρέπει αυτό να είναι ως προμετωπίδα. Κάνουμε γάμους, λέω, θα πάμε να βρούμε τον ηθικό μας, θα βρούμε το κουστούμι μας, θα βρούμε τη γόβα μας, θα βρούμε το καλό μας το παπούτσι, θα βρούμε την ηθική μας ανθοδέσμη, θα βρούμε οπωσδήποτε το καλό το κέντρο που δεν διασκεδάσουμε, θα βρούμε τον καλό το στολισμό, θα βρούμε την παραθαλάσσια ιδηλιακή ατμόσφαιρα, θα δούμε το φεγγάρι από πού βγαίνει, θα δούμε τον ήλιο από πού δει, να βρούμε ένα ηλιοβασίλεμα, να κάνουμε τον καλό μας γάμο. Δεν θα βρούμε όμως ή δεν βρήκαμε την πορεία μας, τι γάμο θα κάνουμε χωρίς την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Γιατί εάν δεν ξεκινήσουμε από αυτό, το αποτέλεσμα που θα βιώσουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι η επιλογή μας. Η επιλογή μας αυτή, η οποία μας οδηγεί σε μία καταστροφή. Και βλέπετε, κάθε μέρα καταστροφόμαστε, κάθε μέρα,
Αλλά μυαλό δεν θέλουμε να βάλουμε, γιατί δεν θέλουμε να δεχθούμε τι, την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και γι' αυτό βλέπετε και ζευγάρια που ξεκινούν κοντά σε πνευματικούς, αλλά είναι η επίφαση ότι ο πνευματικός, έχω και πνευματικό και μας ευλογεί ο πνευματικός, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ρωτάμε τον πνευματικό, αλλά θα κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Και τότε γιατί ρωτάμε τον πνευματικό, αφού αυτό θα κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε? Αλλά θέλουμε να έχουμε και τη σφραγίδα της αυτοβεβαίωσης ότι πήγα και σε πνευματικό, αλλά έκανα και το δικό μου. Αυτό οδηγεί πραγματικά, συγχωρήστε με να πω την φράση, σε μία σχιζοφρενή συμπεριφορά, που ενώ λες θέλεις να σε κατευθύνει ο Θεός, δεν θέλεις να ακούσεις τι λέει ο Θεός. Και γι' αυτό θέλουμε έναν Θεό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Είμαστε κατασκευαστές όλοι ενός Θεού που εμείς τον κόβουμε και τον ράβουμε στα μέτρα μας. Δεν θέλουμε να υπακούσουμε ούτε στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, ούτε στην κορυφή της Εκκλησίας μας που είναι ο Χριστός, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε και την παράδοση Εκκλησίας. Και λέω, βρε παιδιά, σκέφτομαι, λέω, τόσες χιλιάδες χρόνια που είμαστε, πάνω από 2.000 χρόνια είναι η πίστη μας, είμαστε στο 2023. Όλοι οι πρώιμον, δηλαδή οι πριν από εμάς, οι οποίοι ζούσαν με τον τρόπο που ζούσαν, δηλαδή όλοι ήταν χαζοί και βλαμμένοι. Πώς αγίαζαν τότε ολόκληρες οικογένειες? Δείτε, για παράδειγμα, την εικόνα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαζινός, ο πατέρας του, η μητέρα του Αγία και από κάτω τα παιδιά. Ο Άγιος Βασίλειος, όλη η οικογένεια, όλοι Άγιοι. Ξαδέρφια, Άγιος Αμφιλόχιος Ικονίου, ξαδέρφια των Αγίων. Πώς γινόταν αυτοί όλοι οι Άγιοι και εμείς σήμερα που έχουμε όλη αυτή την παράδοση και κατά βάση δηλαδή ερχόμαστε να τους θυμίσουμε τους Αγίους στην Εκκλησία, δεν μπορούμε να τους ακούσουμε που είπαν αυτοί όλα αυτά που η Εκκλησία έφερε τόσα χρόνια ως παράδοση, δεν θέλουμε να τα αποδεχθούμε? Σε τι Εκκλησία ζούμε? Πώς θα χαρακτηρίζαμε σήμερα τη ζωή μας μπροστά σε αυτό το φαινόμενο της ιδιαιτερότητας, της δημιουργίας ενός χριστιανισμού ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χριστό? Γιατί αν έχει σχέση με τον Χριστό, κάποιος πάει να παντρευτεί στην Εκκλησία, και λέω ίσως ο Θεός μας δοκιμάζει τώρα αυτή την περίοδο που περνάμε, τις τελευταίες, ας πούμε αυτή, την τελευταία δεκαετία, πολύ περισσότερο δοκιμαζόμαστε όλοι μας. Ο κλήρος δοκιμάζεται πάρα πολύ, διότι πρέπει να βρούμε την αιτία του βάρους αυτού. Πώς δεν μπορέσαμε να κατηχήσουμε σωστά τόσο κόσμο? Τόσοι θεολόγοι στα σχολεία στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, τόσα χρόνια, τόσα κατηχητικά σχολεία, τόσα μοναστήρια, τόσες ενορίες. Τι κάναμε για να σας μεταδώσουμε τον Χριστό και να σας τον δώσουμε να τον καταλάβετε? Δεν σας δώσαμε τον αληθινό Χριστό, σας δώσαμε αυτόν που και εμείς πλάσαμε. Άρα λοιπόν είμαστε σε μία πλάνη. Εάν δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε σωστά αυτό που είπε ο Χριστός μας και δεν έγινε κατανοητό από εσάς τόσα χρόνια, πάει να πει ότι δεν λειτουργεί σωστά η όλη δομή της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι στον δύο μας αυτόν, αδελφοί μου, μπορεί να ζούμε όπως λένε Ορθοδόξος, να βαπτιστήκαμε μέσα στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, αλλά όταν βαπτιστήκαμε πήραμε το χάρισμα της κληρονομιάς του Θεού, να γίνουμε συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το καλλιεργήσαμε και στη ζωή μας, ότι το πήραμε και το καλλιεργήσαμε. Μοιάζει περισσότερο με εκείνη την παραβολή των ταλάντων, που πήραμε το δώρο του Θεού και εξαιτίας του ότι ήμασταν πονηροί το σκάψαμε και δεν το καλλιεργήσαμε. Άρα λοιπόν ένας που δεν καλλιεργεί στη ζωή του, που σκέπτεται όμως να παντρευτεί, να βρει μια γυναίκα, τι είδους γυναίκα θα πάρει όταν θα τη δοκιμάσει? Και μετά αν δεν του κάνει, γιατί συνήθως πάμε πάρουμε ένα σάντουιτς, μια πίτσα, ένα σουβλάκι και το τρώμε, και αν δεν μας αρέσει το πετάμε. Το ίδιο είναι δηλαδή η σχέση του ανθρώπου. Και θα σας πω κάτι, το οποίο κρατήστε το καλά. Εγώ θα σας πω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Δεν θα κρύψω τίποτα.
Τελειώνω το πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη το 1991. Πηγαίνω στο Άγιον Όρος με σκοπό να πάρω τη δυνατή απόφαση της ζωής μου, τι θα κάνω στη ζωή μου. Και πηγαίνω σε έναν ασκητή, δεν λέω το όνομά του, δεν έχω την ευλογία να τον διαφημίσω. Και του λέω, γέροντα, τι να κάνω, να παντρευτώ ή να μην παντρευτώ. Τέσσερα ερώτημα. Τι απάντηση θα περιμέναμε, είναι σαν το medium, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουμε τέτοιους είδους απαντήσεις. Έτσι ερχόμαστε οι περισσότεροι σήμερα στους ναούς. Αυτό αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι πνευματικοί όταν φοράμε το πετραχύλι και σας δεχόμαστε. Οι περισσότεροι σε αυτό το τύπο. Ήξεις, αφήξεις. Θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο και περιμένω την απόφαση. Το βιώσαμε πολύ στο πετσί μας, ιδιαίτερα στην περίοδο αυτής της κρίσης της ιατρικής. Και ακούσε απάντηση. Λέει ο ασκητής, εάν σου χαρίσω μία εικόνα της Παναγίας, παιδί μου, τι θα την κάνεις? Λέω, θα μου δώσει ο ασκητής μία εικόνα, αν μου τη δώσει αυτός, θα λέω μετά σε όλο τον κόσμο, έχω δώρο από τον ασκητή αυτόν μία εικόνα. Δεν μου είπε αυτό όμως, ότι θα μου τη δώσει. Εάν σου δώσω, παιδί μου, μία εικόνα, τι θα την κάνεις? Αμέσως η απάντηση. Θα την κρεμάσω στον τοίχο, λέω, γέροντα. Τι άλλο θα κάνεις, παιδί μου, την εικόνα? Λέω, θα τη κρεμάσω και μία κανδύλα. Συνεχίζω για να λέω εγώ. Γιατί ο νους μου ήταν εκτός. Είχα βγει από την ερώτηση που έκανα. Θα έπαιρνα μία εικόνα. Τι άλλο θα κάνεις στην εικόνα? Λέω, τι να κάνω άλλο? Λέω, θα τη θυμιάζω. Τι άλλο θα κάνεις στην εικόνα? Λέω, θα λέω τους χαιρετισμούς μπροστά στην Παναγία. Τι άλλο θα κάνεις? Συνέχισε. Αχ, λέω, δεν είσαι οσμόλιο. Τι δύσκολο πράγμα να πάρεις μια εικόνα από έναν ασκητή, λέω. Σε βγάζει το λάδι σου. Γιατί είχα ξεφύγει. Δεν άκουγα, δεν καταλάβαινα τι λέει ο άνθρωπος. Λέω, θα κάνω και μετάνοιες μπροστά, εδαφιές. Και περίμενα, πει, μπράβο, πάρ' την εικόνα. Και απαντά. Εάν, παιδί μου, η γυναίκα που θα πάρεις θα την κάνεις Παναγία μέσα στο σπίτι, και αν η γυναίκα που θα παντρευτεί τον άντρα της τον κάνει όπως την εικόνα του Χριστού, τα παρόμοια από αυτά και όσα είπες, τότε, παιδί μου, να κάνεις αυτό. Ξεκινήσαμε ποτέ με αυτήν την διαδικασία για να παντρευτούμε και να θεωρήσουμε ότι η γυναίκα μας ή ο άντρας μας θα είναι η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας στη ζωή μας? Είδαμε αν είναι μοντελάκι, εάν η γόβα της είναι ψηλή, εάν τα ξυνήθια, τα βαψίματα που κάνει είναι ωραία, εάν είναι πανέμορφη, μήπως έχει παχάκια, μήπως έχει εκείνο, μήπως έχει το άλλο, μήπως μας μυρίζει, μήπως μας ξυνίζει. Και τα ίδια μήπως είδαμε στον άντρα μας, ότι είναι ψηλός, ότι είναι bodybuilding, έχει σώμα καλό, ότι και πώς και τι. Άρα δεν πάμε να παντρευτούμε έναν άνθρωπο του Θεού για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Πάμε να αυτοβεβαιωθούμε και να ζήσουμε με μία παρουσία ανθρώπου που μάλλον αν πάθει κάτι δεν θα μπορώ μετά να σηκώσω, γιατί μα εγώ σε πήρα κούκλο, σε πήρα στιβαρό και τώρα αρρώστησες, δεν μπορώ να σε σηκώσω. Όπως μου έλεγε μια φορά ένας νέος άντρας, ο οποίος έκανε το γάμο του, μια γυναίκα πολύ ερωτευμένη ήταν, και επειδή στο τέλος αυτός στα νιάτα δηλαδή έπαθε μια ασθένεια καρκίνου του προσώπου, έδειχνε για γέρος, και η γυναίκα είπε, εγώ δεν μπορώ να ζήσω, γεια σου. Αλλά υπήρχε πολύ μεγάλος έρωτας. Πάρα πολύ μεγάλος έρωτας. Έρωτας όταν δηλαδή κάνεις αυτό που θέλεις. Αν όμως δεν κάνεις αυτό που θέλεις και δεν είναι αυτό που φαντάστηκες να θέλεις, πού πάει αυτό?
Και γι' αυτό βλέπετε υπάρχει μέσα στο σκεπτικό μας πριν ακόμη παντρευτούμε μία λανθασμένη εκ προημίου τοποθέτηση. Ναι, μεν, αλλά θέλω να κάνω έναν χριστιανικό γάμο, αλλά όχι και τόσο χριστιανικό. Είναι σαν μια κυρία που έφερε το παιδί της να εξομολογηθεί επιτέλους, γιατί δεν εξομολογείτο, και το παιδί ήρθε στο εξομολογητήριο, του είπα με 5-6 αλήθειες τι υπάρχει, που λέει το παιδί, εγώ αυτά λέει δεν τα άκουσα στο σπίτι μου πάτε. Εμείς λέει έναν άλλο χριστιανισμό είχαμε, λέω αυτή είναι η οδός και πορεύεσαι ελεύθερα και κάνεις ό,τι θέλεις με βάση αυτά όμως. Είπα και τους κανόνες πάντα μη έξες την αλλού πάντα συμφέρει, όλα σου επιτρέπεται να τα κάνεις, δεν σε συμφέρει όμως να τα κάνεις. Λέει δεν άκουσα αυτά, εγώ άκουσα στο τηλέφωνο η μάνα μου έλεγε ψέματα και έλεγε έβλεπα τον πατέρα μου να κάνει άλλα πράγματα και μου έλεγε σουτ. Και το παιδί μεγάλωσε με έναν χριστιανισμό εντελώς διαφορετικό από αυτό που ίδιος ο Χριστός είπε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι, ναι μεν είπε η γυναίκα, έφερε το παιδί της να το εξομολογήσω και βγήκε το παιδί εξομολογημένο, η χάρη του Θεού δηλαδή το έφερε και έμαθε 5 πράγματα, αλλά ήρθε μετά και μου είπε, ναι, επειδή το παιδί εκτελούσε όλη μέρα, μετάνοιες έκαμνε, κομποσκινάκι έκαμνε, στη Θεία Κοινωνία ήταν, εξομολογείτο κάθε εβδομάδα, και ήρθε η μητέρα του παιδιού, ναι μεν πάτερ καλά, αλλά όχι τόσο. Ψυχασθένεια. Μεγάλη ψυχασθένεια. Δηλαδή τι θέλεις. Θέλεις να είναι με τον Χριστό. Να ακολουθήσει τι λέει ο Χριστός. Δείτε, δεν είμαστε αυτό που θέλει ο Χριστός. Και γι' αυτό κάνουμε έναν τυποποιημένο χριστιανισμό, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας, και μετά όταν έρχονται τα προβλήματα πρέπει να λυθεί με τον Θεό. Δεν υπάρχει αυτός ο Θεός να λύσει. Γιατί δεν πιστέψαμε στον αληθινό Θεό, πιστέψαμε στο κατασκεύασμα που εμείς κάναμε. Και γι' αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, για να ακούσουμε εκεί το μυστήριο του γάμου, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Αχ, η μανούλα, ο πατέρας που έδωσε τα διαμερισματάκια, που έδωσε τα χρηματάκια για να αγοραστεί η κρεβατοκάμαρα, η ακριβή, το καλό το στρώμα, τα καλές κουρτίνες, τα καλά έπιπλα. Α, δεν μας εκτιμούν τα παιδιά μας, δεν υπολογίζουν Χριστό και παράδοση. Α, εκεί έτσι, ε. Βλέπετε πως είναι τα πράγματα. Κάνουμε αυτό λοιπόν που είναι το μεγάλο σφάλμα. Πριν παντρευτούμε, έχουμε ένα κριτήριο. Θέλουμε να είναι και λίγο χριστιανός, μάλλον να είναι χριστιανός, αλλά να μην είναι και τόσο χριστιανός. Θέλουμε δηλαδή να τον έχει γεννήσει μια μάνα και ένας πατέρας, γιατί δεν μπορεί να πέσει από τον ουρανό, ουρανοκατέβατος ή ουρανοκατέβατη η νύφη. Ναι μεν, αλλά πρέπει να είναι και λίγο διαφορετικός ή διαφορετική. Βλέπετε. Δεν το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει δέσμευση του ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του και μετέπειτα προς τη σύντροφό του ή προς τον σύντροφό του. Αυτό σημαίνει ότι παλιά λέγαν αυτός ο άνθρωπος έχει μπέσα. Ο λόγος είναι γκαραντί. Εγώ το ενθυμούμαι αυτό όταν ήμουν μικρός. Έβλεπα πως ο παππούς μου έκανε στο, ήταν βαρελοποιός, έφτιαχνε βαρέλια και κάρα, ήταν βιομήχανος εκείνης της εποχής, αυτοκινητοβιομήχανος, έφτιαχνε τα αυτοκίνητα που τα έστειλαν όμως τα ζώα και ερχόταν δίναν τα χέρια, τελείωσε. Το χέρι ήταν συμβόλαιο, δεν υπήρχε περίπτωση. Δεσμεύεται λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα ή δεν δεσμεύεται? Δεσμεύεται ότι θα παντρευτεί και ότι θα πεθάνει παντρεμένος. Να σας πω ένα παραδειγματάκι. Ένα test drive γρήγορο σε όλους. Παντρεύεται η κόρη μας, παντρεύεται ο γιος μας και πάνε να ζήσουν σε μια άλλη πόλη.
και λένε εμείς θα μείνουμε γονείς σε αυτή την πόλη. Έτσι. Και λένε οι γονείς του γαμπρού, άντε ας πάθουν τον γαμπρό τώρα, παιδί μου, εμείς σου ετοιμάσαμε ολόκληρο σπίτι, μέγαρο, για να ζήσεις στο καλύτερο σπίτι. Πού θα πας τώρα εκεί πέρα, γυρίστε εδώ που είναι το σπιτάκι μας. Α, εμείς εκεί. Αφού λέει δεν δέχεσαι, θα σου αγοράσω ένα σπίτι. Και λέει ο γιος, ο ερωτευμένος, φόδρα με τη γυναίκα του. Μπαμπά, το σπίτι που θα μου αγοράσεις, θα το γράψεις και στην ύφη. Το ακούει η μάνα. Με τι λες, θα το γράψουμε σε αυτή και αν αύριο αυτή σε χωρίσει θα πάρει το σπίτι που κουράστηκα εγώ για να το δώσω σε αυτήν. Το πιέσε ο σατανάς. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η φωλιά μας. Εδώ κατοικώ. Μπράβο. Αυτό είναι ένα εξαίρετο σπίτι. Όχι του Θεού, αλλά του άλλου. Γιατί ο διάβολος αυτά περιμένει. Τι περιμένει να ακούσει. Περιμένει να δει σε εμάς τις πράξεις μας. Και γι' αυτό βλέπετε σήμερα, κύριε Γιώργο ή Γιώργο Βασιλική, λέει ο γαμπρός στα πεθερικά του, λέει η νύφη, κυρία Χρυσούλα, κύριε Μάριε, δεν λέει μητέρα, πατέρα, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο. Είπα σε μια γυναίκα που το παιδί ήρθε, εξομολογήθηκε και του λέω, τώρα λέω που παντρεύεσαι και κάνεις λέω υπακοή, θα μου κάνεις και μια υπακοή λέω που θέλω ακόμα. Μου λέει, μα δεν σας χάλασα χατήρι πάντα, να σας την κάνω. Λέω, τώρα που θα πας στο σπίτι, λέω, των πεθερικών σου, δεν θα τους πεις κύριε Γιώργο και κυρία Μαρία, θα τους πεις, επειδή πήρα την κόρη σας και σας αισθάνομαι κι εγώ σαν γονείς μου και θα σας λέω από τώρα και πέρα πατέρα και μητέρα. Και γυρνάει η πεθερά, η γλωσσού, και τι λέει, μα δεν σε γέννησα εγώ, πώς θα σε αισθάνομαι παιδί μου. Ο άλλος έκανε το χαλί, έστρωσε το χαλί, αλλά η καλή, η πεθερά, η χριστιανή δεν ήθελε να το πει, να το αποδεχτεί. Και κατά τα άλλα θα είχε καλό γαμπρό να την τιμήσει και να τη σεβαστεί. Πώς θα γίνει αυτό. Δέσμευση λοιπόν του ίδιου του ανθρώπου ότι δεσμεύομαι να παντρευτώ και εφόσον δεσμεύομαι θα φτάσω μέχρι τέλους. Υπάρχει τέτοιου είδους απόφαση πριν παντρευτούμε για να οδηγηθούμε μετά σε έναν γάμο ο οποίος θα έχει λήξη όταν κλείσουν τα μάτια. Αυτό είναι ένα δυνατό ερώτημα που το αφήνουν βεβαίως να το απαντήσουμε εμείς. Αμοιβαία αγάπη, αλλά και επίγνωση ότι θα προκύψουν δυσκολίες που απορρέουν από την καθημερινότητα και τις ανάγκες που αυτή επιφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Έχουμε, ζούμε 365 μέρες το χρόνο, έχουμε χειμώνα, έχουμε άνοιξη, έχουμε καλοκαίρι, έχουμε φθινόπωρο, αλλάζουν οι εποχές και αλλάζουν μέσα και η ζωή του ανθρώπου. Τη μια μέρα έτσι, τη μια μέρα αλλιώς, αλλά αν υπάρχει αμοιβαία αγάπη, υποχωρητικότητα ή υπομονή ή υπακοή, και αυτά πρέπει. Καμιά φορά λέω και στο γάμο, άμα κάνω ρε παιδιά μου λέω, τώρα που σας τελούμε το μυστήριο του γάμου, κάντε λίγο μία αγάπη. Γράψτε πίσω από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας τρεις λέξεις, αυτές που είπα προηγουμένως, με το γράμμα ύψιλον. Τυχαία. Υπομονή, υπακοή, υποχωρητικότητα. Τέλειος. Είσαι άγιος, άμα τις εφαρμόσεις αυτές. Επιπλέον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ευτυχία και η ευμάρεια δεν είναι ο μόνος σκοπός του γάμου. Βλέπετε. Αλλά η προσπάθεια των συζύγων όταν αυτά εκλείπουν να τα επαναφέρουν μέσω της επικοινωνίας και του αμοιβαίου αυτού πνευματικού αγώνα. Λέω, αν θέλω να δοκιμάσω κάποιον από εσάς, ποιος γάμος είναι καλύτερος. Ήρθε μια μέρα ένας μπεσαλής, ένας που δεν είχε σχέση με την εκκλησία και μου λέει, ξέρεις εγώ πως ρίχνω τις γυναίκες. Α, λέω, έλα πασά μου, λέω, για πες μου να σε ακούσω. Και λέει, ένα ωραίο αυτοκίνητο, μια κουστούμια ωραία, ένα καλό φαγητό σε ένα καλό μαγαζί, φινέτσα και μετά στο κρεβάτι. Λέω, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρω αυτό το πραγματάκι ότι έτσι γίνεται. Έτσι λέω, ό,τι θες πάτερ,
σήμερα τη μία, αύριο την άλλη. Λέω, για δες θεωρήματα ωραία. Αυτή είναι. Και λέω σε άλλο ζευγάρι, λέω, τώρα έχετε να φάτε. Αύριο όμως, αν δεν έχετε δουλειά, θα είστε αγαπημένοι. Γιατί η φτώχεια τη φέρνει, που λέμε, γκρίνια. Δεν φέρνει γκρίνια. Από εκεί ξεκινάει. Έλεγε μια γυναίκα που τα είχε όλα, ναι, αλλά δεν με πας στο Πουκέ, ας πούμε. Με πας μέχρι την Πελοπόννησο, με πας μέχρι σε ένα νησάκι της. Εγώ θέλω Σεϊχέλες, Πουκέ, θέλω ωραία μέρη κτλ. Λέει, βρε αγάπη μου, αυτά τα χρήματα έχουμε και μέχρι εκεί θα πλώσουμε την ουρά μας όσο πάει. Ναι, μεν, αλλά αν παντρευόμουν κάποιον άλλον θα με πήγαινε και εμένα εκεί πέρα. Έτσι, λέω, εάν δεν υπάρχει ο παρά στην τσέπη, είσαι έτοιμη κόρη μου και γέ μου να περνάς με τραχανά με μπούκες, να τρως αλλά ιταλικά σπαγγέτι με σάλτσα κάθε μέρα. Γιατί αυτό είναι να φτάσεις, να μοιραστείς και αυτό που δεν έχεις. Δεν είναι μόνο όταν είναι ο Νιαγάρας και τρέχουν τα νερά, είναι και το ριάκι όταν τρέχει. Το ριάκι δεν έχει το ίδιο νερό που έχει ο Νιαγάρας. Αλλά στη ζωή οι άνθρωποι θα είναι οι ίδιοι. Αλλά αν εκλείψει το παραδάκι, δεν θα υπάρχει δηλαδή μεταξύ τους η σχέση της αγάπης. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε πριν παντρευτούμε. Επίσης, ο γάμος δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός. Συγγνώμη, νομίζω ότι εδώ φταίμε όλοι μας. Κάναμε έναν γάμο που δεν είναι σχέση με τον Θεό. Αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε. Εγώ πόσο χάρηκα την περίοδο του κορονοϊού, ευλογημένος ο κορονοϊός, πολύ μεγάλη, μας έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Ήρθαν άνθρωποι που παντρευτήκαν στην εκκλησία, δύο άτομα με έναν κουμπάρο. Δηλαδή, εάν το κοσμικό δηλαδή γεγονός, να σας κάνω μια απλή σύγκριση, εάν ο γάμος που κάνουμε και έχει το ωραίο νηφικό των 7-10 μέτρων το πέπλο, με τα ωραία στολίσματα, και ο γαμπρός δεν ξέρω αν έχει του τύπου Αρμάνι ή Βαλεντίνο, ας πούμε, το κουστούμι του, και έτσι πως έρχονται γίνεται ο γάμος. Στη Μαδαγασκάρη που πήγα για την Ιεραποστολή, για ακούστε τώρα λίγο να διασκεδάσουμε και να σας χαλαρώσω λιγάκι, είχαμε κάτι τσουβάλια με ρούχα που κουβαλήσαμε από εδώ. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι τα ρούχα πρέπει να είναι ξεχωρισμένα, δηλαδή αλλού τα ανδρικά, αλλού τα γυναικεία, αλλού τα παιδικά, αλλού τα μορδίστικα. Έπρεπε να τα έχουμε ήδη κάνει την προεργασία από την Ελλάδα. Εκεί δεν μας έμενε ο χρόνος, έπρεπε μέσα σε 2 ώρες, γιατί ερχόταν η νύχτα, να τους έχουμε βαπτίσει για να επιστρέψουμε πίσω. Δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Και σε μια δόση που πήγα μετά την βάπτιση, τελούσαμε αμέσως και τους γάμους, άρπαξα ρούχα και λέω, αυτός είναι γυμνός εντελώς, πάρε εσύ ένα ρούχο να βάλεις. Και βγήκε ένα γυναικείο ένδυμα με στιχόδεσμο. Το έβαλε ο άντρας και τον πάντρεψε αυτόν στην εκκλησία με στιχόδεσμο. Αυτός δεν παντρεύτηκε? Δεν τέλεσε γάμο ορθόδοξο? Τα λόγια που είπαμε δεν ήταν ίδια? Ήταν, αλλά δεν ήταν κοσμικό το γεγονός. Εκεί ζητήσαμε να είναι το γεγονός ο Χριστός. Άρα λοιπόν, κι αν ακόμη σκεφτούμε πριν παντρευτούμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα γάμο, πρέπει να είμαστε κατασταλαγμένοι τι τέλος πάντων θέλουμε. Φιγούρα, φινέτσα. Τώρα είναι και ακριβά και όλες, γι' αυτό δεν γίνονται και οι γάμοι. Πολιτικοί, σύμφωνα ελευθέρα συμβιώσεως, συμβολογραφικοί δηλαδή γάμοι, μπόλικοι. Μας αναπαύει η κατάσταση αυτή? Είναι μέσα στην παράδοσή μας? Και από εκεί αρχίζει και άλλη υποκουλτούρα. Κάψιμο των κεκοιμημένων, πολιτικό μνημόσυνο, πολιτική κηδεία, πολιτική βάπτιση. Βλέπετε ότι προχωρούμε, πάμε πάρα πολύ ωραία. Προχωρούμε μπροστά, προχωρούμε. Δεν είναι λοιπόν κοσμικό γεγονός, αλλά κυρίως είναι μια συνειδητοποιημένη απόφαση
και επιλογή του ατόμου να σταθεί πού? Όχι στην Εκκλησία με τον κόσμο αυτόν, αλλά να σταθεί στο πλευρό του της συζύγου και σε όλα όσα θα προέρχουν από το μέλλον. Αλλά ο γάμος επίσης, να ξέρετε ότι δεν αποτελεί πρωτίστως δέσμευση του ανθρώπου απέναντι στον εαυτό του και μετέπειτα προς τον σύντροφό του, ότι θα παραμείνει και θα κοπιάσει να υπερνικήσει κάθε μελλοντική δυσκολία και δοκιμασία, είναι η σημασία της διαρκούς επαφής με τον Θεό και η καθημερινή πειρασμή. Γι' αυτό και λέμε στην προσευχούλα μας «Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν». Αν δεν χρειαζόταν να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς, δεν θα έλεγε ο ίδιος ο Χριστός αυτή την προσευχή. Γιατί και ο ίδιος είχε πειρασμό ο Χριστός. Και όταν προσευχήθηκε εκεί στο όρος των ελαιών, είπε αυτή την προσευχή «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», που είναι η θεόσδοτη αυτή η προσευχή σήμερα. Άρα λοιπόν παίρνουμε απόφαση να δεσμευτούμε και απέναντι στον εαυτό μας και προς τη σύντροφό μας και σε ένα περίγυρο ανθρώπων οι οποίοι παρίστανται στο γάμο μας, μας βλέπουν εκεί μπροστά και είναι σαν να δίνουμε υποσχέσεις ότι αυτές θα τις στηρίσουμε. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, η τήρηση του λόγου, αλλά αυτού που έχει πραγματικά μέσα στη ζωή του μέσα. Στηριζόμαστε στο Θεό μας. Πρέπει να υπάρχει προσευχή μέσα στη ζωή μας πριν παντρευτούμε, για να την καλλιεργήσουμε και μέσα στο γάμο μας. Εάν δεν υπάρχει προσευχή ή υπάρχει επίφαση ότι εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί και εμείς θα τα κάνουμε όλα καλά, είναι σαν έναν ο οποίος ήρθε και μου είπε ότι θέλω να παντρευτώ την τάδε πνευματικό κόρη σας, αλλά εγώ θέλω, λέει, να ζήσω βίων ανεπίληπτων, να κάνουμε πολλά παιδιά, να είμαστε όλη μέρα στην εκκλησία. Αμάν, πολλά πολλά μου τα κόβει, λέω. Και ηλεκτρίστηκα. Ξέρετε, εμείς οι πνευματικοί μέσα μας, έτσι δεν ξέρω, η χάρη του Θεού είναι αυτή, το ομολογώ αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, αν ακούμε και πολλά πολλά, μας περνάει ένα σύγκριο από μέσα μας και τα λοιπά. Λέμε, κάτι εδώ δεν συμβαίνει καλό. Και άλλα είπε σε μένα, στην κοπέλα την έβγαζε έξω, την έφτανε μέχρι ενός σημείου που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω που την έφτανε, με τα λόγια που της έλεγε, έκανε το χριστιανό. Και λέω, βρε παιδί μου, λέω, αυτά συμβαίνουν, λέω στην κοπέλα. Πες μου, λέω, ποιος πνευματικός έβγαλε αυτό το μπουμπούκι που θέλει να αγιάσει και να τρέχει η αγιότητα που πάνω του, μέχρι να πάνω τον προσκυνήσω τον άνθρωπο. Και τηλεφωνώ σε ένα όνομα που είπε πνευματικού και του λέω, πήρα να σας πω συγχαρητήρια για το πνευματικό σας παιδί και να μου δείξετε και εμένα τον πνευματικό, πώς να νοθετώ και εγώ τα παιδιά μου να κάνουμε τέτοια πνευματικά παιδιά. Ποιο, λέει? Αυτό, λέει, εγώ τον έχω πριν από 10 χρόνια, λέει, τον είδα, δεν ξέρω. Α, τώρα κατάλαβα, λέω, την ευχή σας. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι, σκέπτεσαι να κάνεις γάμο, αλλά γνωρίζεις κάποιο άτομο και βλέπεις ότι η συμπεριφορά του δεν είναι φυσιολογική με βάση τα κριτήρια που έχεις μάθει. Κάπως μου έλεγε μια γυναίκα, λέει, βλέπω τον άντρα μου ότι ξενοκοιτάει. Λέω, πώς τον βλέπεις? Να, λέω, όταν πάμε να καθίσουμε για καφέ, φοράει τα γυαλιά ηλίου που είναι, λέει, καθρεφτιζέ, και βλέπω το ματάκι που γυρνάει λίγο δεξιά, πάει και αριστερά και φωτογραφίζει, μου λέει, τις γυναίκες. Τι θέλω να πω? Ότι αν δεις πριν προχωρήσεις στη γνωριμία σου, να δεις ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί προχωράς? Και γιατί σε τυφλώνει αυτό που βλέπεις? Δηλαδή, όπως μου λέει ένα παιδί, γνώρισε μία κοπέλα, είμαι σφόδρα ερωτευμένος, μου λέει. Λέω, τι είδους έρωτας δημιουργήθηκε? Μου λέει, είναι τέλεια, μου λέει, συγχωρήστε με, θα το πω. Να το πάρει το ποτάμι, αδελφή, στο κρεβάτι, μου λέει. Φυσικά δεν την παντρεύτηκε, ούτε αυτή τον ήθελε.
Γιατί ήθελε να πάρει μια γυναίκα η οποία ήθελε να έχει έναν τύπο, ας πούμε, ο οποίος τον εξητάρει τον άνθρωπο, που δεν είναι καμία σχέση με γάμο. Αλλά ήθελε να την παντρευτεί, γιατί ας πούμε δεν. Και λέω, αν όμοιγα είναι πολλά. Όμοιγα είναι. Άνθρωποι είμαστε. Συμβεί αυτό που είπα και προηγουμένως, μια ασθένεια, και δεν μπορεί ο άνθρωπος. Τι θα γίνει μετά. Ξομολόγησα όταν ανέλαβα την πατρότητα δια του μυστηρίου της μετανοίας, ήρθε μια μεγάλη γυναίκα, πολύ μεγάλη, πέθανε μετά από λίγο καιρό και μου είπε το εξής. Ακούστε τα αυτό, και δεν είναι υπερβολές αυτά που λέμε, όλα είναι αλήθεια με ντοκουμέντα. Με εξομολογείται και μου λέει, εγώ λέει παντρεύτηκα αλλά πέθανε ο άντρας μου την ημέρα του γάμου μου. Δηλαδή, θα σας το εξηγήσω. Αυτό γίνεται δεκαετίες πριν, όταν υπήρχαν τα συνοικέσια, όταν ο πατέρας έκλεινε την κόρη του να την παντρέψει με τον συνάδελφό του που ήταν στο χωριό και κατεβαίνα στην πόλη και κλείνουν τους γάμους. Και ξεκίνησε, λέει, το γλέντι, έγινε Κυριακή ο γάμος, τελείωσε και ο άνθρωπος αυτός μετά το πέρας του γάμου έπεσε σε κόμμα. Δηλαδή ζαλίστηκε, έπεσε κάτω και τον κοίταξε. Λέω, συγγνώμη, πόσο καιρό τον κοιτάξατε, έγινε καλά? Ήθελα, σας εξομολογούμε ως πνευματικός, να φτάσω να δω πώς έζησε αυτή και πέθανε ο άντρας της. Και αυτή δεν γνώρισε άντρα. Δεν το γνώρισε έτσι όπως φαντάζεστε. Και λέω, τον περιποιώσουν, τον καθάριζες και δεν μου λέει. Πόσο χρόνο πήγε αυτό? Πήγε, λέει, 6-7 χρόνια. Και έμεινε κοντά του χωρίς να τον γνωρίσεις αλλιώς? Ναι. Λέω, βρε πολλάκι μου, έλα εδώ εσύ, λέω. Πάρισε το πετραχύλι, λέω, και διάβασε εσύ εμένα. Γιατί αν έκανες αυτό, αυτό πρέπει να το πούμε με ντουντούκα έξω στον κόσμο, να το ακούσει ο κόσμος. Και λέω, και δεν ξαναπαντρεύτηκες αφού πέθανε? Εγώ, λέει, μου έλεγε η μάνα μου, έναν άντρα πρέπει να γνωρίσω στη ζωή. Μα εσύ και δεν γνώρισες και κανέναν, της λέω. Και να παντρευόσουν, την ευχή του Θεού δεν την είχες. Διότι αυτό θα έλεγε, ας πούμε, όπως λένε και στην Καθολική Εκκλησία, λευκός γάμος, γιατί δεν επιτρέπει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τα διαζύγια, αλλά μόλις δηλώσεις λευκός γάμος, αυτό είναι, τότε λέει λύνεται ο γάμος αφού είναι λευκός. Για δείτε η υποκρισία του πράγματος. Και όλοι δηλώνουν λευκό, 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 λευκό. Κανένας δεν είναι μαύρος. Όλοι άσπροι είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης να πω στην αγάπη σας, και οι γονείς του ζευγαριού έχουν και αυτοί ένα μεγάλο λόγο και μία μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους. Πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, τις επιλογές των παιδιών τους, να διαλέξουν μόνοι τους την κρεβατοκάμαρά τους, να διαλέξουν μόνοι τους την κουζίνα και τα είδη υγιεινής του σπιτιού. Δεν χρειάζεται να επένδυσεις εσύ, δίνεσαι τα λεφτουλάκια και θα κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Μπορεί να θέλουν να βάψουν μαύρο στους τοίχους, μπορεί να θέλουν άσπρους στους τοίχους, μπορεί κίτρινους. Τι ανακατεύεσαι? Σε τι θα μας βοηθήσει αυτό που σπέρνεται η διχόνοια και ο χωρισμός μέσα στο ζευγάρι? Άσε τα παιδιά, θα τα βρουν. Παλιά πώς λέγανε, χτυπιόταν, κάναν και τα λοιπά, λέει θα τα βρουν μεταξύ τους. Και είχαν πιο μεγάλη σοφία αυτοί που δεν τελείωσαν πάτερ ούτε μια σχολή ούτε πανεπιστήμιο και τα λέγανε αυτά, και εμείς που σήμερα είμαστε ακαδημαϊκοί, έχουμε τελειώσει πτυχία 5-6 και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, φτάνουμε σε αυτά που σας είπα, τα ξεφτιλίκια. Άμα πάτε στα αστικά δικαστήρια, εκεί πραγματικά θα εκπλαγείτε. Και θέλω να πω και κάτι άλλο επίσης πιο δυναμικό, το οποίο λίγο θα μας συγκλονίσει περισσότερο. Ακούω πολλές κοπέλες ανήπαντρες, αχ, λέει, θέλω να παντρευτώ, να κάνω ένα παιδί, να το πάρω στην αγκαλιά μου.
ποια κοπέλα δεν θέλει να πάρει ένα παιδί στην αγκαλιά, και βλέπουμε και το άλλο το βάσανο, ότι αφού σιτεύουμε παραπάνω από τις δοκιμασίες των δοντιών της ζωοαγοράς, θέλουμε να κάνουμε και παιδί αφού φτάνουμε στα 45 και στα 50. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν τους έχουμε σκεφτεί. Αλλά εγώ θα μείνω σε κάτι άλλο το οποίο είναι πιο βαθύ. Στη θεολογία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, το έχω διαβάσει 100.000 φορές, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό και πρέπει να το πω, γιατί αυτό το πνεύμα πραγματικά είναι ένα τροχοπέδι μέσα στις σχέσεις του ανδρογίνου. Και πρέπει να το προλάβουμε τουλάχιστον όσοι σε ανήπαντροι εδώ πέρα μέσα, προσέξτε το. Τι λέει η θεολογία των Πατέρων? Αν προσέξουμε καλύτερα την ακολουθία του γάμου, παρατηρούμε ότι υπάρχει περισσότερη μέρημνα για το ζευγάρι παρά για τα παιδιά. Διαβάστε το κείμενο όλο του γάμου. Σε ένα σημείο θα πει για την παιδοποία. Σε όλα τα άλλα θα πει για τα ζευγάρια, μεταξύ τους, πώς είναι τα ζευγάρια. Συνέχεια ασχολείται. Οι ευχές οι περισσότερες αφορούν το ζευγάρι και πώς αυτό θα οδηγηθεί στη Βασιλεία του Θεού μέσω της υγιούς συζυγίας. Αυτό μας δείχνει ότι πράγματι η ουσία του γάμου ξεκινά και πηγάζει από την εν Θεώ ένωση των συζύγων. Γι' αυτό όλο αυτό που σας είπα, αν δεν υπάρχει αυτό και είναι κάτι προσωπικά φτιαγμένο, δείχνει ότι είναι χριστιανικό, τότε εκεί καταραίει όλη η δομή. Η συζυγία είναι η πρώτη ιδιότητα που χαρακτηρίζει τον άντρα και τη γυναίκα που έρχονται σε γάμο κοινωνία. Η ιδιότητά τους ως γονείς δεν υφίσταται ακόμη. Ίσως έρθει, ίσως δεν έρθει. Έτσι δεν είναι? Όλοι δεν κάνουμε παιδιά? Ή όλοι δεν είναι αυτοί που δεν έχουν παιδιά? Είναι η δεύτερη ιδιότητα στην οικογενειακή σχέση, το να αποκτήσεις παιδιά. Και στη θεολογία των Πατέρων η οικογένεια είναι συζυγοκεντρική. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το σημερινό μοντέλο της οικογένειας. Θα τα πούμε τώρα. Τώρα που ξεκινήσαμε, πήρα και φόρα τώρα, θα τα ακούσε καλά. Μια συζυγία που θεμελιώνεται στην αγάπη, που φτάνει μέχρι τη θυσία, την ομόνοια, την αρμονία, την ταπείνωση. Αυτό είναι η συζυγοκεντρική κατάσταση. Η συζυγία μέσα στην εκκλησιαστική ζωή είναι η δημιουργία και βαθιά πλήρωση του ανθρώπου, και ο γάμος είναι ο χώρος άσκησης της ζωής ως αγάπης. Ο προορισμός του γάμου δεν είναι μόνο να γεννηθούν παιδιά, αλλά για να οδεύσουμε μέσα από τη δίωση του μυστηρίου του γάμου στη Βασιλεία του Θεού. Και θέλω να πω στην αγάπη σας, βλέπετε πόσο σφάλμα κάνουμε με τα παιδιά μας. Εάν δεν έχουμε αποκτήσει την αληθινή αγάπη που εκ προημίου πρέπει να υπάρχει στη σχέση των συζύγων, είναι αυτό που λέει και ο Κύριος, λέει, αγαπά την Εκκλησία. Το λέει μέσα ακριβώς στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, στην Εφεσίους επιστολή που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Όπως ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία, έτσι λέει πρέπει και ο σύζυγος να αγαπήσει την γυναίκα του. Γιατί θα την δει σαν μια εκκλησία. Το είπαμε το παράδειγμα προηγουμένως με το γέροντα, τι είπε για συμβουλή αν θα παντρευτείς και τι θα κάνεις. Όμως, εάν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη, τότε καταραίει όλη αυτή η αληθινή σχέση που λέγαμε ότι δήθεν υπάρχει, και βλέπεις μόλις γεννέται το πρώτο παιδί, δένεται η μάνα, ας πούμε, με τον κανακάρι της το γιο, δένεται ο πατέρας με την κόρη του και κάνει υποκατάστατο της αγάπης αυτή που δεν έδωσε στη γυναίκα και η γυναίκα δεν έδωσε στον άντρα, προσπαθούν να το βγάλουν στα παιδιά.
Και να πω με το χέρι στην αλήθεια, γιατί πνευματικοί είμαστε και το βλέπουμε αυτό, ότι στην Ελλάδα μας η ελληνική οικογένεια έχει αποκλίνει από τη σύζυγοκεντρική σχέση και έχει μετατραπεί σε παιδοκεντρική. Αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει. Και γι' αυτό βλέπετε παραμελούμε πολύ το σύζυγο. Φεύγουμε να πάμε στην κόρη μας στη Θεσσαλονίκη που γέννησε, για να τις κοιτάξουμε εμείς το παιδί, αφήνοντας το σύζυγο πίσω. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Τα περισσότερα διαζύγια γίνανε εν ονόματι αυτών των θέσεων που παίρνουν οι άνθρωποι στους διορισμούς τους μακρινούς, για να πάρουν όρια, να γυρίσουν μετά και να είναι μαζί. Και όταν πάνε μακριά, πολύ μακριά, απομακρύνονται. Έτσι υπάρχει αυτό το θαύμα. Αλλά δεν είναι θαύμα, τους απομακρύνει από πολλές ακόψεις και υπάρχει και η βόσκηση. Της ελευθέρας βοσκής που λέμε. Δεν σας αρέσουν τα προϊόντα της ελευθέρας βοσκής? Αυγουλάκια ελευθέρας βοσκής, βοδάκια ελευθέρας βοσκής. Φάτε ελευθέρας βοσκής. Δηλαδή προτιμούμε για το κέρδος να είναι ένας στην Ορεστιάδα του Εύρου και άλλος στην Κρήτη, για να πάρουν μόρια, να αυξήσουν το εισόδημα. Πρέπει όλοι να εργαστούμε δηλαδή, για να πάει μπροστά η οικογένειά μας. Αν κάποιος δεν εργαστεί δηλαδή, αυτός είναι βλάκας. Στα κριτήρια μας που εμείς διαμορφώνουμε, γιατί έχουμε δικά μας κριτήρια πώς η ζωή πορεύεται με το χρήμα. Παίρνει άλλη την κουβερνάντα στο σπίτι, τσακίζει το παιδί στο ξύλο η κουβερνάντα και μετά τα βάζουμε την κουβερνάντα. Κάτσε μωρέ στο σπίτι σου μέσα να κοιτάξεις το παιδί σου. Τουλάχιστον μεγάλωσέ το να πάρει μια χριστιανική αρχή, αλλά το πτυχίο, πτυχίο. Θα εργαστούμε. Έχουμε ίσα δικαιώματα. Όλοι. Βγαίνεις εσύ, θα βγαίνω κι εγώ. Και γι' αυτό είμαστε όλοι με πολύτεκνες οικογένειες, έτσι δεν είναι? Πόσα παιδιά κάνει σήμερα η σύγχρονη κοινωνία? Οι άλλοι που ήρθαν εδώ, που τους φιλοξενούμε, που τους δίνουμε δουλειές, θα κάνουν περισσότερα παιδιά από εμάς. Γιατί είναι πιο έξυπνοι. Σου λέει, α, εδώ έχει χωράφια. Εδώ έχει κτήματα. Εδώ κοιμάται ο κόσμος. Εδώ δεν έχει παιδιά. Ημών κοιμωμένων γίνονται και οι άλλες οι δουλειές από εκεί. Λοιπόν, για να πούμε αυτό που θέλω να καταλήξω, χωρίς να σας κουράσω, και τελειώνω. Οι συνέπειες της παραμέλησης του γάμου στους συζύγους είναι σημαντικές. Πρώτον, δημιουργείται συναισθηματική πείνα. Ο πεινασμένος από τη συζυγική παραμέληση γονιός προσπαθεί να καλύψει τη συναισθηματική του πείνα με την προσπόληση στο παιδί. Δεύτερον, προκαλείται σύγκρουση και μετά θυμός και μνησικακία, διότι οι σύζυγοι στέκονται σε αυτά που τους λείπουν και όχι σε αυτά που έχουν. Και μάλιστα δημιουργείται φαύλος κύκλος συναισθηματικού ελλείμματος, σύγκρουσης, θυμού, με αποτέλεσμα συχνά να στρέφονται για συναισθηματική κάλυψη στα παιδιά. Για δείτε, είτε ζούμε μέσα στην οικογένεια, είτε είμαστε στο διαζύγιο, τα παιδιά είναι τα μόνα θύματα που χρησιμοποιούν ως υποκατάστατα. Ο μπαμπάς σας κάνει αυτό, η μαμά σας κάνει εκείνο. Καθένας προσπαθεί πώς να προσετεριστεί στους πνευματικούς. Αυτό συμβαίνει φυσικά και στην πνευματική σχέση. Θα πάω στον πατέρα Ραφαήλ να δούμε τι θα με πει, ποιος έχει δίκιο, και μπορεί να δώσει τη γυναίκα. Έρχεται στον Παπαθεμιστοκλή, εγώ δίνω δίκιο στον άντρα. Και αρχίζουμε μετά. Μαλώνουμε εκείνοι, μαλώνουμε κι εμείς. Τι ωραία που πορεύεται έτσι η ζωή. Προσπαθούμε να αναπληρώσουμε τα ελλείμματα. Ένα τρίτο σημείο. Οδηγούν σε εθισμό. Και δεν ξεχνάμε ότι οι εθισμοί εμφανίζονται όταν κάτι δεν πάει καλά συναισθηματικά. Στον εθισμό τρώμε χωρίς να πεινάμε, βλέπουμε τηλεόραση χωρίς να βλέπουμε, περνάμε χρόνο πολύ στο διαδίκτυο χωρίς αντικειμενικό σκοπό, χαζεύουμε δηλαδή
μόνο και μόνο για να μην υπάρχει σχέση. Και μου λέει μια μητέρα, έρχεται τρομαγμένη και μου λέει, παππούλη, καταστράφηκα. Ποιο τρόπο λέω καταστράφηκες? Λέει, η κόρη μου έγραψε, λέει, σε ένα βιβλίο λεύκομα ότι αγαπάει τη φίλη της και ότι θα παντρευτεί η κόρη μου, λέει, την φίλη της όταν θα μεγαλώσει. Και λέω, απαντάω εκεί ο πνευματικός, ποια είναι η σχέση σου με τον άντρα σου? Μα εγώ, πάτερ, ήρθα να σας μιλήσω για το παιδί μου. Πατήστε το κουμπί να γίνει καλά το παιδί μου. Καλέ, πες μου, λέω, ποια είναι η σχέση σου με τον άντρα σου? Τον βλέπεις τον άντρα σου? Είστε μαζί? Είστε σαν σύζυγοι μαζί? Κοιμάστε στο ίδιο κρεβάτι? Να εξηγήσω. Μα λέει, τι πνευματικός είστε εσείς? Ήρθα, λέει, να σας πω το πρόβλημά μου και δεν μου το λύνετε. Μου ζητάτε άλλα πράγματα να σας πω. Μα από εκεί εξαρτάται, τη λέω, για να σου πω αυτό το πράγμα. Για φανταστείτε ότι πού φτάνει η τύφλα του ανθρώπου. Και όταν της λέω, πες μου το πρόγραμμα του σύζυγου σου, και μου λέει, το σύζυγο δεν το βλέπω, λέει, τα παιδιά δεν το βλέπουν και ειδικά η κόρη μου δεν βλέπει καθόλου. Πότε το βλέπει? Λέει, το Σάββατο, την Κυριακή, και αν δεν έχει μύτη και εργασία, τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Α, συγγνώμη, λέω, τι κάνετε εσείς, λέω, όλη μέρα την κόρη σου και τα λοιπά? Λέει, το πρωί την ξυπνώ, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, κάνουμε την προσευχούλα μας, παίρνουμε το πρωινό μας, φεύγουμε για το σχολείο, πηγαίνω, την παίρνω από το σχολείο, την αγκαλιάζω, τη φιλώ, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, πάμε στις δραστηριότητες, την ξαναγκαλιάζω, τη φιλώ. Α, καλέ, λέω, εδώ πέρα, λέω, πολύ φιλή πέφτει μέσα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και μετά, λέω, τι κάνει άλλο? Λέει, μετά, λέει, το βράδυ κάνουμε μπάνι και ξαπλώνουμε αγκαλίτσα μαζί. Λέω, τον άντρα τον βλέπεις, αφού κοιμάται, λέει, το παιδί, βγαίνω εγώ να υποδεχθώ τον άντρα μου, αλλά επειδή είναι πολύ κουρασμένος, μπαίνει μέσα, τρώει αμέσως και πηγαίνει στο δωμάτιο. Και τι κάνει, με αγωνία εγώ, λέω, θα βρεθείτε δηλαδή? Και μου λέει, όχι. Τι κάνετε? Λέει, κάνει ιντερνοθεραπεία. Ιντερνοθεραπεία κάνει μετά, είναι κουρασμένος όλη την ημέρα και περιμένει να έχει γυναίκα. Να κάθεται στο σπίτι. Να, λοιπόν, όλα αυτά τα λέω για να προλάβουμε αυτό που πρέπει να προλάβουμε. Τέταρτο στοιχείο, προσκόλληση στα παιδιά. Όταν οι σύζυγοι δεν είναι ικανοποιημένοι από το γάμο τους, προσκολώνται στα παιδιά τους, διότι τα βλέπουν ως υποκατάστασή τους. Και κρατήστε τώρα, με αυτό θα τελειώσουμε τώρα, κρατήστε δύο κολόνες. Κάντε στο μυαλό σας ότι λέω δύο κολόνες, δύο στήλες, και θα σας λέω τι είναι η παιδοκεντρική οικογένεια και τι είναι η υγιής οικογένεια. Θα το παίρνω ένα-ένα και θα λέω τι γίνεται στο ένα και τι γίνεται στο άλλο, και με αυτό θα κλείσουμε. Σας κούρασα. Στην παιδοκεντρική οικογένεια υπάρχει πάντα έλλειμμα χαράς. Δεν είναι ποτέ χαρούμενοι η σύζυγη. Στην υγιή οικογένεια υπάρχει συναισθηματική πληρότητα. Πιάσαμε το ένα, πάμε στο δεύτερο. Στην παιδοκεντρική οικογένεια υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των παιδιών. Ο κάθε γονιός προσκολάται σε ένα από τα παιδιά του. Πάμε στην σύζυγοκεντρική, στην υγιή οικογένεια. Ο γάμος γίνεται υπόδειγμα για τα παιδιά. Διαφημίζουμε το γάμο μας με τη στάση μας. Δεν μπορεί το παιδί, εάν μπει μες στο σπίτι το ζευγάρι, να μην φιληθούν οι γονείς, να μην αγκαλιαστούν. Αγάπη μου, καλώς ήρθες, σε περιμέναμε, σε αγαπούμε. Και υπάρχει μια διαφορία μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθούν δίπλα, να καθίσουν στον καναπέ, να δουν έστω και μια ταινία αγκαλιασμένη. Να περνάνε τα παιδιά που διαβάζουν ή που παίζουν μπροστά τους με κάτι και να δουν τους γονείς να είναι μαζί, αγκαλιασμένοι. Να φιλούνται όχι από το κόκκινο και μετά, πριν το κόκκινο. Αυτό που μπορεί το παιδί να καταλάβει τι είναι οι γονείς. Ξέρετε πόσα παιδιά εξομολόγησα ομοφιλόφιλα
που μου είπαν ότι η αιτία δεν ήταν αυτά που λέει η κουλτούρα της εποχής, ότι γίνεται κάποιος κτλ. Στην μυστέρευση, στο μυστηρίο της εξομολόγησης που μου είπαν, η αιτία που οδήγησε τα παιδιά σε αυτόν τον τρόπο ζωής ήταν η λάθος κινήσεις των γονέων τους που δεν έβλεπαν μέσα φως, ούτε από το ανδρικό άνδρα, ούτε από το γυναίκα-γυναίκα. Και επειδή ήταν ανδρογυναίκα η κατάσταση, το παιδί ακολούθησε κάποιον άλλο δρόμο. Τι ζητάς να ανακαλύψεις δηλαδή, αφού ο εγκληματίας του προβλήματος γίνεσαι εσύ? Τι ζητάς? Εξηγήσεις? Ζητάς να βρεις θεωρίες για να καλύψεις τα άλοθη και να πεις τι έκανες για το παιδί σου? Τι έκανες δηλαδή? Τι αγωγή ακολούθησες? Ήσουν ποτέ ευγενική με τον άντρα σου? Ήταν αυτός ευγενικός με σένα? Γι' αυτό σας λέω, στην υγιή οικογένεια έχουμε υπόδειγμα. Οι γονείς διαφημίζουν ότι ο ένας είναι άνδρας και η άλλη είναι γυναίκα. Και το παιδί σου λέει, αφού τα περισσότερες κόρες, με κοριτσάκι που τα εξομολογώ στο εξομολογητήριο και στις κατασκηνώσεις, ξέρετε που είναι ο χρόνος ελεύθερος που δεν έρχεστε οι περισσότεροι να εξομολογηθείτε, και στην εξομολόγηση της κατασκηνώσεως γίνεται πραγματικά ένα άνοιγμα και άνοιγμα καρδιάς, μου λένε μερικά κορίτσια, παππούλη, εγώ όταν παντρευτώ θέλω να πάρω έναν άντρα σαν τον πατέρα μου. Και γεμίζει το στόμα τους όλη η ύπαρξή τους. Και εγώ, επειδή γνωρίζω τους γονείς, λέω πραγματικά αυτός είναι άντρας. Ή ας πούμε λέει τώρα ο γιος, θέλω να βρω, λέει, μια γυναίκα που είναι σαν τη μάνα. Να δεις, πάτερ, τι κάνει στον πατέρα μου. Πώς βάζει το φαγητό, πώς το στρώνει εκεί πέρα. Ζηλεύω, μου λέει, ζηλεύω. Θέλω μια γυναίκα σαν τη μάνα μου. Ξέρει να περιποιηθεί τον πατέρα μου. Και απ' την άλλη, πήγα να εξομολογήσω ένα ιδιωτικό σχολείο που τα καλομαθημένα τα παιδιά αυτά, τα καλομαθημένα δηλαδή, στα ιδιωτικά που έχουν και χρήματα οι γονείς, και βλέπω ένα κοριτσάκι 8 χρονών, καταθλιμμένο, και τι μου λέει, είμαι πολύ στενοχωρημένη. Είμαι η αιτία που χώρισαν οι γονείς μου. Εσύ, λέω, αποκλείεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα να είσαι εσύ, παιδί μου, λέω, η αιτία που χώρισαν οι γονείς. Ναι, παππούλη, εγώ είμαι. Γιατί είσαι εσύ, του λέω? Γιατί, λέει, παππούλη, θέλω να σας εκμυστηρευτώ το εξής. Για δες τώρα, σκεπτικό παιδιού 8 χρονών που δεν το έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Σε επιχειρήματα. Που σημαίνει ότι δούλεψε το παιδί μέσα του πάρα πολύ το πρόβλημα της σχέσης των γονέων του. Της. Πάτερ, μου λέει, όταν οι γονείς μου πρωτογνωριστήκαν ήταν αγαπημένοι? Βέβαια, της λέω, φουλ ερωτευμένοι. Όταν παντρεύτηκαν, λέει, ήταν αγαπημένοι? Βέβαια, παιδί μου, φουλ ερωτευμένοι. Όταν, λέει, δεν με απέκτησαν ακόμη, ήταν ερωτευμένοι? Βεβαίως, λέω, παιδί μου, έτσι, λέω, κινείται η οικογένεια, να είναι και αγαπημένοι και ερωτευμένοι. Όταν, λέει, με απέκτησαν, ορίστε, χώρισαν. Άρα η αιτία είμαι εγώ. Να το παραδείγμα. Κρατήστε τις στήλες, 2-2 πάμε, πάμε στο τρίτο. Οι σύζυγοι μένουν μετέωροι μετά την αποχώρηση των παιδιών στην παιδοκεντρική οικογένεια. Βλέπετε, τα περισσότερα διαζύγια προετοιμάζονται από την πρώτη ηλικίου των παιδιών μας και επισφραγίζονται μόλις είμαστε και έχουμε και μέσα μας ένα τάκτ, ευγένεια, να αφήσουμε το παιδί μας να δώσει τις εξετάσεις, να περάσει το πανεπιστήμιο και μετά θα χωρίσουμε. Είναι αλήθεια αυτό που λέω ή δεν είναι? Τα περισσότερα στατιστικά ζευγάρια χωρίζουν όταν τα παιδιά τους πρέπει να φύγουν. Στην υγιή οικογένεια, στο τρίτο είμαστε και τελειώνουμε. Οι σύζυγοι εμβαθύνουν στο γάμο με το πέρασμα του χρόνου και προκύπτει βαθιά αγάπη και πληρότητα. Οπότε και όταν ακόμη φύγουν τα παιδιά, οι γονείς θα ανανεώσουν τον έρωτά τους ακόμη περισσότερο και θα ζήσουν όμορφα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους στη σχέση αυτή τη συζυγή, που αυτοί μετρούνται πλέον στο χέρι μιας παλάμης. Είναι πολύ λίγα τα ζευγάρια που βιώνουν αυτή την κατάσταση.
και τελειώνω στην παιδοκεντρική οικογένεια. Αυτά ξέρετε είναι το απάβγασμα, συγχωρήστε με που θα πω, της ποιμαντικής δράσης από το μετερίζει της εξομολογήσεως. Το τελευταίο, στην παιδοκεντρική οικογένεια αυξάνεται ο κίνδυνος εξωσυζυγικών σχέσεων. Διότι επειδή δεν επικοινωνούν οι άνθρωποι και επειδή μερικά τούβλα, ντουβάρια δεν μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα της ψυχής και δεν μπορούν να συναισθανθούν ότι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι ψυχή και σώμα, σωζόμαστε ψυχή και σώμα, είμαστε ψυχοσωματικές οντότητες, δεν έχουμε μόνο σώμα, έχουμε και ψυχή. Δεν έχουμε μόνο ψυχή, έχουμε και σώμα. Και ασθενεί το σώμα, λέει στην παράκληση της Παναγίας μας, ασθενεί και η ψυχή. Γι' αυτό εάν αυτό δεν προσεχθεί, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά και σίγουρα υπάρχει η εξωσυζυγική σχέση η οποία δηλητηριάζει εξαιτίας του παιδιού, παραμελεί η σύζυγος τον σύζυγο. Έχω, λέει, τώρα παιδί, μη με πλησιάζεις. Βρίσκει άλοθη, τώρα είμαι κουρασμένη. Την άλλη εκείνη, την άλλη το άλλο, μυαλό δεν έχει κουκούτσι, καμιά μάνα δεν συμβουλεύει το παιδί της, την κόρη της, τι θα κάνει, με αποτέλεσμα να επέρχεται το διαζύγιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ταπεινά και σεμνά ότι προσπάθησα να δώσω στην αγάπη σας ότι η προετοιμασία του μυστηρίου του γάμου πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που ακούσατε σήμερα. Εδώ, σε αυτή την ευλογημένη σύναξή μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Ραφαήλ, τον πνευματικό σας πατέρα, που αγωνίζεται πολύ επάνω σε αυτό το μετερίζει, και πιστεύω ότι η αγωνία του μεγάλη είναι και προσωπική μου αγωνία, να βοηθήσουμε όσους μπορούμε περισσότερους μέσα από την εμπειρία που μας δίνει το Πετραχύλι και μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι άσχετα με την Εκκλησία μας και με τους πατέρες. Ξέραν οι πατέρες όταν λέγαν γάμο τι εννοούσαν, το οποίο πράγμα το είχαν εμπεδώσει οι παλιότεροι άνθρωποι. Εγώ μικρός που ήμουν άκουγα, μ' άρεσε πολύ να ακούω τους μεγάλους ανθρώπους και προσπαθούσα να ακούσω και άκουγα τη γιαγιά μου τι έλεγε στις εγγονές της όταν θα παντρευτούν, τι θα κάνω. Σήμερα υπάρχει καμιά μάνα, κανένας πατέρας που συμβουλεύουν με έναν σωστό και ορθόδοξο τρόπο το παιδί τους? Γιατί αυτό που ακούω και που μετέφερα στην αγάπη σας δυστυχώς δεν είναι αυτό που η Εκκλησία προσδοκά. Έχουμε την ανάγκη να αποκτήσουμε καλύτερους γονείς και οι καλύτεροι γονείς θα μας δώσουν καλύτερες οικογένειες. Οπότε στις συζυγικές σχέσεις που θα αναπτυχθούν μετά το γάμο θα πρέπει να υπάρχει όχι το ναι μεν αλλά να υπάρχει το εμείς, το οποίο θα μας κρατήσει ενωμένους μέχρι της κοινής αναστάσεως. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, τόσα που ακούσαν οι άνθρωποι τώρα, τι να πούνε εδώ, τους κούρασα. Αλλά ευχαρίστως, όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει ή να δώσουμε μια προέκταση, εάν κάποιος και διαφωνήσει κάτι από αυτά που άκουσε, ευχαρίστως να συζητήσουμε. Είδατε, είναι τόσο λιτά, έχουμε ερώτηση. Στο σπίτι. Με έναν πατέρα που χρήζει, με έναν πατέρα που μελάει.
τώρα πάλι. 10 χρόνια, 15 χρόνια. Και έρχεται κάποια στιγμή που λέει, τι κάνω, ο γιος μου, τι πρόβλημα έχει, πώς θα μεγαλώσω. Πρέπει να σώσω το παιδί μου ή δεν πρέπει να σώσω. Και για να το σώσω πρέπει να φύγω από αυτό το κάτω. Τι πρέπει να κάνει μια μητέρα σε αυτή την περίπτωση. Να μείνει στο γάμο και να με το κίνδυνο. Το 99% θα έλεγα. Όπως παραδέχω τώρα οι ψυχολόγοι. Και μάλιστα και οι ιερωμένοι ψυχολόγοι που είναι πολύ γνωστοί στην Αθήνα. Ότι το παιδί γίνεται αντίγραφο ο γιος, γίνεται αντίγραφο του πατέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Όσο κι αν προσπαθεί η μητέρα. Πόσο αυτή η μητέρα θα είχε ενδείξεις να φύγει από τον γάμο ή να μείνει στον γάμο με τον κίνδυνο το παιδί της να γίνει ένα αντίγραφο του άντρα της. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι οι δασκάλες, οι δάσκαλοι, ειδικά είναι οι νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι των πρώτων τάξεων και των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, είναι το πηγάδι και το αυτή της ελληνικής οικογένειας. Δηλαδή, αν θέλουμε οι πνευματικοί να αντλήσουμε στατιστικά στοιχεία τι γίνεται μέσα στην οικογένεια, το πρώτο δεν θα ρωτήσουμε την ίδια οικογένεια, θα πάμε τη δασκάλα, θα ρωτήσουμε τι γίνεται και θα μας τα πει χαρτί και καλαμάρι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι, θα ήθελα να σας απαντήσω με ένα που άκουσα στην εξομολόγηση, ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, χωρίς να απαντήσω ναι, υπάρχει δυνατότητα να χωρίσει κάποιους άνθρωπους, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να χωρίσει κάποιους άνθρωπους. Παρότι εμείς οι πνευματικοί το παλεύουμε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια εύκολη λύση να πούμε χώρισε, διότι λέει μέσα στην ίδια την ακολουθία του γάμου, ούσο Θεός συνέζεψε, άνθρωπος μη χωριζέ. Εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε όχι υποκριτικά τον Λόγο του Θεού, αλλά βιώνοντας αυτό ως γεγονός στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή πρέπει να παλέψουμε. Παλιότερα επί Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου του Πρώτου, όταν προέκυπτε θέμα διαζυγίων στην ζωή της Εκκλησίας μας, και τότε ήταν περισσότεροι γάμοι θρησκευτικοί κατά το 99,9%, τότε είχε δημιουργηθεί γραφείο επανενώσεως των αυτών που πήγαιναν να χωρίσουν. Και προσπαθούσε η Εκκλησία να το εφαρμόσει. Φυσικά δεν βρήκε εφαρμογή αυτό, αλλάξαν και οι εποχές και όλες και καταργήθηκε αυτό, παρότι ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας πνευματικός εξομολόγος, γέροντας, προσπαθεί με κάθε τρόπο, με νύχια και να το κρατήσει αυτό όσο μπορεί. Το παράδειγμα που μας είπατε είναι πολύ σημαντικό και είπα θα απαντήσω με παράδειγμα. Ήρθε μια γυναίκα και η οποία μου είπε το εξής. Με τον άντρα της ήταν πολύ αγαπημένη και ερωτευμένη. Απέκτησαν 4 παιδιά μαζί. Και μετά το 4ο παιδί, για κάποιους λόγους, ο άντρας απομακρύνθηκε από τη γυναίκα του. Και έφτανε δε στο σημείο να εξοκύλει τόσο πολύ που τη φιλενάδα του την κουβαλούσε μέσα στο σπίτι. Και τα παιδιά ήταν μικρά. Εγώ το άκουσα αυτό από την εξομολογουμένη. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να ρωτούν, «Μαμά, ποια είναι η κυρία αυτή η οποία με τον μπαμπά βρίσκονται μέσα στην κρεβατοκάμαρά σας?» Και η μητέρα, για να καλύψει αυτό και να μην δημιουργήσει θέμα στα παιδιά της, σαν μια πνευματική νοητή, σαν ένας πνευματικός μελισσόνας, δηλαδή σαν βασίλισσα του σπιτιού, προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα του συζύγου της. Δηλαδή τα έπαιρνε αγκαλιά, τα διάβαζε προσευχούλες, τα μιλούσε και έλεγε στα παιδιά της ότι είναι μια συγγέννησα του πατέρα σας μακρινή, η οποία συνεργάζεται για τη δουλειά του. Δεν έκανε δηλαδή την τριχιά να την κάνει, ας πούμε, σκηνή. Είναι και ένας τρόπος αυτός για να αποσοβηθεί ένα θέμα. Τώρα, έτσι όπως το θέσατε το θέμα του ποτού, των χαρτιών, των γυναικών και πολλά εκ μέρους του παραδείγματος που δώσατε, έχω δει και γυναίκες, ας πούμε, να πω,
σε παλιότερες εποχές που λέγαμε οι μπεκρίδες, ας πούμε, και ρώτησα μια φορά μια γιαγιά. Σας είπα ότι σχετιζόμουν με μεγάλους ανθρώπους και πραγματικά νομίζω ήταν ένα πανεπιστήμιο αυτό, η πείρα των μεγαλυτέρων. Μετά το εφάρμοσα αυτό στο Άγιον Όρος και γι' αυτό γνώρισα έτσι πολλούς γέροντες να ρωτάω και να μαθαίνω. Ρώτησε λοιπόν μια γιαγιά και της είπα, αυτός ο άνδρας ο παππούς, γιατί εμείς παππού τον βλέπαμε, αυτός μπορεί να ήταν 50 χρονών, αλλά ξέρετε, διεργαζόμενοι εκείνη την εποχή στα χωράφια και τα λοιπά, φαινόταν, όπως συνάντησε στη Μαδαγασκάρη, έναν 50 χρονών και ήταν με μια σαν 100 χρονών Έλληνα, ας πούμε. Και της λέω, πώς τον αντιμετωπίζεις? Α, λέει, παιδάκι μου, λέει, δεν φωνάζω εγώ, λέει, όταν έρχεται ο παππούς. Τον παίρνω με αγκαλιά, τον φέρνω από εδώ, τον βάζω να καθίσει να φάει, τον τρίβω λιγάκι την πλάτη του, το λέω, καλώς τον αφέντη μου, καλώς τον, καλώς. Δεν κάνω ότι θυμώνω, ότι πνίγομαι, ότι καταστρέφομαι, ότι χαλάει το image μου, η εικόνα μου στη γειτονιά. Και μου έκανε εντύπωση, και αυτό θέλω να το καταθέσω έτσι, που λείπει σήμερα από τη ζωή μας αυτό και το έβλεπα παλιότερα να γίνεται. Στη γειτονιά υπήρχε ο μπεκρής, υπήρχε ο γυναικάς, υπήρχε ο χαρτοπαίκτης και οι γυναίκες, ξέρετε, μετά τα απογεύματα βγαίναν στη γειτονιά τους αυτές οι πονεμένες ψυχούλες και ψυχοθεραπεύονταν. Γιατί η μια στήριζε την άλλη. Και οι άνθρωποι αυτοί συμβούλευαν, οι εμπειρότερες πάνω σε αυτά τα θέματα, τις νεότερες πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα. Συνήθως επικρατούσε η αγάπη, να μην χωρίσουν και αν φωνάζει με καλό τρόπο να μην αντιστέκονται, να μην φωνάζουν για να μην φτάνουν σε εκρήξεις, να χτυπιούνται, να οδηγούνται ας πούμε σε γιατρούς και οτιδήποτε, σε νοσοκομεία οι άνθρωποι. Στο παράδειγμα της γυναίκας αυτής, προσέξτε, ο Θεός τα έφερε με τα 4 παιδιά ότι αυτός δαπάνησε όλη την περιουσία του με την ξένη γυναίκα να ασωτεύει. Είναι ακριβώς σήμερα το παράδειγμα αυτό που διαβάσαμε άλλης ασωτείας αυτής. Και όταν τελείωσαν τα χρήματα, τον άφησε η άλλη η οποία τον προσέγγιζε. Καταλάβατε. Και ρώτησα τη γυναίκα, τι έγινε, εγκαταλείψατε το σπίτι? Λέει, να σας πω, πολλές φορές περνούσε από την σκέψη μου να χωρίσω, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι μου λέγανε να χωρίσω, αλλά εγώ αισθανόμουν, επειδή ήταν χριστιανή η γυναίκα, να κρατήσω το στεφάνι του γάμου μου τουλάχιστον από μέρες μου καθαρό και να μην δώσω αφορμή εγώ να γίνει αυτός ο χωρισμός. Και λέω, τι έκανες? Κατέπεσε ο άντρας της στο κρεβάτι και τον κοίταξε αυτή για πολλά χρόνια στο κρεβάτι, οπότε πέθανε ο άντρας της και έζησε η γυναίκα και μεγάλωσε τα παιδιά της με δυσκολίες και πολλές, ας πούμε, κακουχίες. Γιατί τα πράγματα δεν ήταν και τόσο βολικά στη ζωή τους, ξενοδούλεψε και τα μεγάλωσε τα παιδιά. Λέω, υπάρχει και αυτό το παράδειγμα που μπορούμε να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις δυσκολιών πολλών που φτάνει ο άνθρωπος δηλαδή στην απόγνωση τι θα κάνει, αλλά έχει και μεγάλη σημασία και η πίστη την οποία καλλιεργεί στη ζωή του, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει με τον Θεό. Και αν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με τον Θεό, τότε θα χρησιμοποιήσει αυτό που εσείς εννοήσατε στην τοποθέτησή σας και το θεωρήσατε ως πιο σωστό και ως πιο δεδομένο να γίνει. Αλλά η Εκκλησία προσπαθεί να το προλάβει και αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έπινε πριν το γάμο του? Είχε, ας πούμε, τέτοιες ενδείξεις ότι θα έχει το ποτό ως φύλακα, διότι λέγανε οι παλιές, για δοκίμασέ τον παιδί μου να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα μαζί του σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα και βάζε τον κρασί, θα τον πίνει, έλεγε η γιαγιά. Και λέω, βρε παιδάκι μου, πού είναι αυτές οι γιαγιάδες τώρα, να τις βρούμε, να πάμε να τις αγκαλιάσουμε, να τις βγάλουμε από τους τάφους και να τους πούμε, βρε γιαγιάδες, σηκωθείτε εσείς από τον τάφο να μας πείτε, οι αμόρφωτες, να μας πείτε πώς να συμπεριφερόμαστε κι εμείς στη ζωή μας. Δεν έχουμε μάνες, αυτό θέλω να πω. Δεν έχουμε μάνες να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά. Τι παιδιά βγάζουν? Οι καθηγητές όλοι εσείς είστε στο σχολείο. Ξέρετε ότι παιδάκι δημοτικού μου είπε τι κάνουν στις τουαλέτες
και κόντεψα να πέσουν τα μαλλιά μου από το κεφάλι μου. Βιντεοσκοπούν πράγματα που τα βλέπεις μόνο στο εσχρόνεσαι και λέγει διαδίκτυο. Και αυτό γίνεται στις παραδιπλανές από εσάς τουαλέτες που είστε διευθύντρια εσείς ή καθηγή ή δασκάλα. Αντιλαμβανόμεθα που δεν ασχολούνται οι γονείς να δώσουν λίγο χρόνο στα παιδιά τους. Για να μην πω και για τη γονεοστέρηση που είναι το μεγαλύτερο σφάλμα σε μια οικογένεια. Να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε παιδιά και μετά τα παιδιά να μην μας βλέπουν ούτε στη φωτογραφία που λέει ο λόγος. Εάν οι μάνες δουλέψουμε και οι πατεράδες δουλέψουμε σωστά, θα το βρούμε στα παιδιά μας. Αλλά δεν δουλεύουμε σήμερα. Οπότε αυτό το παράδειγμα που μας είπατε είναι σε αυτό που είπα σήμερα στην ομιλία μου. Δηλαδή πριν από το γάμο πρέπει να δούμε αν μπορούμε να πάμε για γάμο, για να μην φτάσουμε σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να το προβλέψουμε. Και όπως η προσευχή λέει είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, έτσι είναι και ένας που προσεύχεται βλέπει διορατικά, πνευματικά, εσωτερικά, διαισθάνεται αυτό που θα βιώσει τη ζωή του. Και αν δεν το προσέξει και νομίζει ότι ο γάμος θα τα αλλάξει όλα, δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα δεν αλλάζει ο γάμος. Η χάρη στο Θεό υπάρχει. Αλλά πώς ενεργείται? Άνθρωποι δεν εξομολογούνται, δεν ταπεινώνονται, δεν έρχονται στην εκκλησία να ζητήσουν μια συμβουλή, δεν δέχονται από κανένα μια συμβουλή. Τι να κάνει η εκκλησία? Τι θα πει μπροστά σε αυτό το φαινόμενο? Έρχεσαι εσύ σαν μάνα και μου λες γίνεται αυτό, αυτό, αυτό πράγμα από το γαμπρό μου, χτυπάει την κόρη μου, κάνει εκείνο κτλ. Και λέω έχουν πνευματικό, ξεκινήσαν, τα βάζω πάλι όλα αυτά στη σειρά που σας είπα και μου λένε όχι, αυτά δεν ισχύουν. Τι να πούμε, τότε ας προχωρήσω σε διαζύγιο.